είναι τα νέα πρόσωπα που στην ομάδα μας, είναι να καταλάβουν τη φιλοσοφία του Λιβερίου και το τι σημαίνει η ομάδα. Από εκεί πέρα, ξέρετε, όπως όλες οι ομάδες από το επίπεδο, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα των εθνικών, των εθνικών ομάδων. Μας λείπουν αρκετά άτομα και δυστυχώς θα είναι μαζί μας λίγο πριν την έναρξη τη σεζόν. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα ξεπέραστο για εμάς, αλλά και για όλες τις ομάδες που αναλαμβάνουν αυτό το επίπεδο. Πέρυσι είχαν σχετικά κομπλία, γιατί υπήρχαν είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Και ελπίζουμε ότι το, αν συνυπολογίσουμε το γεγονό ότι έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα. Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι, θεωρούμε ότι έχουμε καλή ομάδα και ότι η χρονιά θα είναι πολύ μακριά για μας. Υπήρξαν αλλαγές αυτά, αναλύθηκαν ο σχεδιασμός που είναι αυτός που θέλετε και όπως τον περιμένατε. Ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί σε μια χρονιά που κάποιες δεδομένες αλλαγές που έπρεπε να υπάρξουν αλλά και κάποιες που έγιναν χωρίς να θέλουμε δημιούργησαν μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, αλλά πιστεύουμε ότι όσοι παίκτες ήταν αρκετά ξέρουμε που βρίσκονται και ποιο σύλλογο βρίσκονται, έχουν μεγάλο νούμερο και θέληση και φυσικά τα προσόντα και το χαρακτήρα να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό μαζί με τους παλιούς που είναι σίγουρο ότι έχουν αξία εκεί που πρέπει. Η φιλοσοφία του Ολυμπιακού συνεπάγεται τρίτη στο πρωτάθλημα, κύπελλο και προλίγκα, θα είναι και φετινή. Τι να βάλουμε πρώτο, τι να βάζουμε πρώτο. Νομίζω ότι είναι λάθος να στον Ολυμπιακό να βάλεις κάτι πρώτο. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Φανταστεί κάθε μέρα μπροστά μας που έχουμε για να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις. Πιστεύω πάντως ότι πραγματικά θα πάμε πολύ μακριά φέτος. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός το κάνει πάντα αυτό. Μένει να δούμε αν έχουμε υγεία. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Άρα τελευταίο, βγήκαν η πρεμιέρα σήμερα εδώ στην Σερβία. Θέλω να μου πεις, είναι το προπολί για ένα μετάλλιο πολύ κρίζουνε, δεν έχει σοβαστό. Κοιτάξτε, για αυτό το θέμα είναι καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Τριγκέρη που έχει ζήσει την ομάδα και την καθημερινότητα της εδώ και ένα μισό μήνα. Εμείς το μόνο που να κάνουμε είναι ευχή, όπως και όπως όλοι οι Έλληνες, φυσικά ευχόμαστε ότι θα γίνει. Νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει αποδείξει ότι είμαστε κορυφή της Ευρώπης και συλλογικά αλλά και εθνικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία τα παιχνίδια. Συνήθιζες πέρυσι να μιλάς μετά τη συνέντευξη τύπου για την απαιτητική σεζόν με την Ευρωλίγκα με τα πάρα πολλά παιχνίδια που εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Κάποια στιγμή το ρόστερ μας έχει περιοριστεί πολύ με τους τραυματισμούς. Φέτος υπάρχουν αρκετοί παίκτες, ήταν σαν τους στόχους αυτός, να υπάρχουν αρκετοί παίκτες έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μπουν μέσα και να παίξουν. Ακριβώς η περσινή χρονιά ήταν η πρώτη στην Ευρωλίγκα η οποία δημιούργησε νέα δεδομένα. Δηλαδή πάρα πολλά παιχνίδια και μεγάλη φθορά στις ομάδες. Με βάση την αναξιολόγηση της περσινής χρονιά,